περιφερειακών εκλογών. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ μαζί μας την κυρία Χρύσα Τσαγανού, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο με τον συνδυασμό του κύριου Δημήτρη Κουρέτα, εκλεγμένη νομίζω κυρία Τσαγανού. Εκλεγμένη με την προηγούμενη περιφέρεια τώρα, υπό την αίρεση της εκλογής του Δημήτρη Κουρέτα. Σε αυτό το σενάριο λοιπόν, είχατε όμως μια πολύ καλή θέση στην σειρά κατάταξης των υποψηφίων του συνδυασμού του κυρίου Κουρέτα στην Μαγνησία. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται εν ώψη του δεύτερου αυτού γύρου των εκλογών την Κυριακή που έρχεται. Καταρχάς δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε από το ρεπορτάζ που μόλις παρακολουθήσαμε για το πώς είναι ακόμη η μεγάλη χήμαρη στην Μαγνησία, χήμαροι που διαπερνούν το πολεοδομικό συγκρότημα, και ακούσαμε και την απόγνωση των κατοίκων σε πολλές από τις περιοχές, τις οποίες έγινε οδηπορικό από την τηλεόραση του Άστρα, την απόγνωσή τους μπροστά στις καταστροφές, αλλά και την ανησυχία τους τι θα γίνει σε μια καινούρια, πολύ πιθανή βροχόπτωση έντονη. Είναι προφανές, μπαίνουμε σε περίοδο βροχοπτώσεων, είναι το φθινόπωρο, είναι ο χειμώνας μπροστά μας και από το ρεπορτάζ προκύπτει σαφέστατα αυτό που παρακολουθήσαμε, αλλά και από τη δική μας, αν θέλετε, από το δικό μας πέρασμα από όλα τα σημεία, βλέπουμε ότι οι εργασίες πάνε απελπιστικά αργά. Και στον Γραφσίδωνα και στον Ξηριά είναι πάρα πολύ πίσω τα πάντα, δεν έχει σχεδόν ξεμπαζωθεί τίποτα. Και απορώ πώς δεν διασφαλίζεται να έρθουν φορτηγά, να έρθουν μηχανήματα από άλλες περιφέρειες, να ζητηθεί βοήθεια του στρατού. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή να καθαριστούν τα ποτάμια. Είμαστε ενώπιον του χειμώνα. Είμαστε ενώπιον περίοδου βροχών. Θα έχουμε ξανά τα ίδια φαινόμενα. Ποια αντιπλημμυρική λοιπόν θωράκιση, ποια είναι η ασφάλεια που θα νιώθουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή του Βόλου και της Μαγνησίας και όλων των άλλων περιοχών της Θεσσαλίας, με τους ρυθμούς που πηγαίνουν αυτές οι εργασίες καθαρισμού και με το νομίζω ότι τη συνδρομή αυτών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Εδώ έπρεπε να ζητηθεί συνδρομή όλων, των γειτονικών περιφερειών, του στρατού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Ξέρω, δεν γίνεται κάτι. Κάνει εντύπωση αυτό, αν και εσείς έχετε την εικόνα και την ενημέρωση και γνωρίζετε, γιατί ασχολείστε με το αντικείμενο, ότι μπορούν τα μηχανήματα να ενισχυθούν και δεν γίνεται. Αυτό είναι νομίζω κάτι που προκαλεί προβληματισμό σε όλους. Μήπως όμως δεν μπορεί να υπάρχει ενίσχυση για κάποιο λόγο. Κοιτάξτε, αν καθόμαστε και λειτουργούμε με τέτοιους ρυθμούς χελώνας και δεν ψάχνουμε να αναζητήσουμε τον τρόπο να έρθουν μηχανήματα να συνδράμουν, να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να καθαριστούν πραγματικά τουλάχιστον τα ρέματα, αυτά τα τρία που είπαμε τώρα, Άναυρος, Κραυσίδωνας, Ξηριάς, για το Βόλο, αφού μιλάμε για το Βόλο, θεωρώ ότι αυτό είναι εγκληματική αμέλεια. Ναι. Δεν μπορεί να μην ζητάμε τη συνδρομή ακόμα εσείς, και την. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε, μπορείτε να σχολιάσετε γιατί να μην συμβαίνει αυτό. Προφανώς. Είναι περιουσίες, είναι άνθρωποι μέσα στις λάσπες ακόμη. Ναι. Και περιμένουν να δουν τι γίνεται την επόμενη μέρα. Αυτή η επόμενη μέρα φαίνεται ότι αργεί να έρθει. Επομένως, ποιο είναι το σχόλιο σας, γιατί κάποιος να μην ζητάει για τη δική του περιοχή, την περιοχή Εγώ που πιστεύω, διοικεί. Εγώ πιστεύω, κυρία Σιμακοβλή, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, ότι έχει δοθεί η έμφαση στο να γίνει μια προεκλογική εκστρατεία εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής με το άγχος να ξαναεκλεγεί και έχουν εγκαταληφθεί τα πράγματα στην τύχη τους. Δεν μπορεί να λειτουργούν έτσι και να μην υπάρχει ένα συντονισμός και να μην υπάρχει μια, αν θέλετε, αγωνιώδης προσπάθεια να έρθουν έστω και την ίστατη στιγμή να καθαρίσουν, να έρθουν έστω και την ίστατη στιγμή να είμαστε έτοιμοι, να θωρακιστούμε, να νιώσει ασφάλεια ο πολίτης. Δεν είναι δυνατόν να παραμένουν έτσι τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει βαρύτατη ευθύνη αυτή τη στιγμή. Αντί να αναζητούν την ψήφο, με όποιον τρόπο την αναζητούν, θεμητός είναι, αλλά αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα αυτών που διοικούν είναι να ψάξουν να βρουν τους τρόπους να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε να μας βρει ο χειμώνας έτοιμους, θωρακισμένους και ασφαλείς. Αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Το ανέδειξε και το ρεπορτάζ σας. Χαίρομαι που το είδα, γιατί και εγώ πηγαίνοντας από τη μία πλευρά του Βόλου στην άλλη, το ίδιο πράγμα ακούω. Δεν είναι καθημερινά τα ρεπορτάζ μας. Είναι καθημερινά τα ρεπορτάζ, γιατί αυτό συμβαίνει σε πολλές συνοικίες. Να σας πω και κάτι άλλο. Ένα μήνα μετά, περίπου από την καταστροφή, οι πλημμυρισμένες περιοχές, οι παρακάρλειες. Το Στεφανοβίκιο, το Ριζόμυλο, τα κανάλια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μία ένδειξη πώς θα απαντληθούν αυτά τα νερά, πώς θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, η επαναφορά των ανθρώπων σε μία υποτυπώδη κανονικότητα, γιατί τη λέω υποτυπώδη γιατί δεν θα είναι ξανά κανονικότητα. Πώς θα μπορέσουν να ξαναγίνουν αυτές οι περιοχές βιώσιμες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο κόσμος στα χωριά, στο Στεφανοβίκιο, στο Ριζόμυλο, στα κανάλια, είναι στα όπλα. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει το χειμώνα. Όταν θέλουμε 500 τόσες μέρες να απαντληθούν τα νερά και δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στο πώς θα γίνει αυτό, δεν έχει αναζητηθεί κανένας τρόπος απάντησής τους και δεν υπάρχει καμία
θέλετε, ενημέρωση και των κατοίκων και βλέπω, και συγγνώμη θα το πω, γιατί πρέπει να το πω και δημοσίως, μου λένε άνθρωποι ότι γίνονται κρούσεις, τηλέφωνα και επαφές με ανθρώπους από κάποιους εκπροσώπους φαντ που τους ζητάνε να πουλήσουν τη γη τους. Εδώ μπορεί να μιλάμε πλέον για μια κατάσταση που θα οδηγήσει τους κατοίκους μέσα στην απελπισία τους και μέσα στην. Γιατί οι άνθρωποι αγρότες είναι, δεν ξέρουν να κάνουν κάτι άλλο. Μέσα στην απελπισία τους να ξεπουλήσουν όσο τη γη τους. Μιλάμε για συνέπειες που αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχουν γίνει αντιληπτές και ούτε είχαμε το χρόνο, αν θέλετε, κι εμείς να έχουμε σφαιρική εικόνα. Αλλά έρχονται πληροφορίες διαρκώς από τους ανθρώπους που απελπισμένοι, σε απόγνωση, αν θέλετε, αειδιασμένοι για όλα αυτά που έχουν συμβεί, έρχονται και μας λένε διάφορα πράγματα και φοβούνται για το μέλλον τους και για το μέλλον των παιδιών τους και μας λένε ότι θα φύγουμε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε μέλλον. Αυτό λοιπόν ερχόμαστε εμείς να πούμε. Αυτό ερχόμαστε να πούμε στους Θεσσαλούς πολίτες, στους κατοίκους της Μαγνησίας, στους κατοίκους όλης της Θεσσαλίας. Ότι εμείς θέλουμε να παλέψουμε για το μέλλον τους, για να μείνουν εδώ. Δεν θέλουμε να φύγουμε. Δεν θέλουμε να φύγουμε από τον τόπο μας. Και κυρία Τσακανό, τώρα που αναφερθήκατε και στο ζήτημα της Κάρλας και των πλημμυρισμένων παρακάρλιων περιοχών, να πούμε ότι είμαστε και λίγο στο κενό σε ό,τι έχει να κάνει με το θυρόφραγμα και τα νερά. Τα μολυσμένα. Βέβαια. Που κατευθύνονται προς τον παρασιτικό. Μείζον ζήτημα. Γιατί είχαμε και στοιχεία από την ΔΕΙΑΜΒ και από το Δήμο Βόλου να μιλούν για επικίνδυνα ύδατα. Αλλά έχουμε ένα κενό εκεί, τι γίνεται με το θυρόφραγμα. Έχει κλείσει. Είναι τελικά ένα μείζον ζήτημα το θυρόφραγμα και η επιλογή του θυρόφραγματος να ανοίξει για να πάνε τα νερά στον παγασιτικό με όλα τα τοξικά, τα λιπάσματα, ό,τι υπήρχε εν πάση περιπτώσει από φυτοφάρμακα. Να μην αναφέρω τα ψόφια ζώα, να μην αναφέρω όλα τα άλλα που ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Δεν έχει όμως ακόμη, πιστεύω, δοθεί η πραγματική εικόνα της καταστροφής της περιβαλλοντικής που έχει συντελεστεί στον παγασιτικό. Όταν πάρουμε τα αποτελέσματα αυτά, τότε πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε και να βρούμε τους τρόπους να ξαναφέρουμε τον παγασιτικό, που είναι κλειστή θάλασσα, λειτουργεί ως λίμνη τρόπον τεινά, για να μπορέσει να ξαναγίνει βιώσιμος ο παγασιτικός. Πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να επιστρατεύσουμε όλες τις δυνάμεις και όλες τις γνώσεις που έχει η επιστημονική κοινότητα διεθνώς για τις καλές πρακτικές, για να μπορέσουμε, αν αυτό είναι εφικτό, να ξαναφέρουμε τον παγασιτικό στην προτέρα κατάσταση. Ο παγασιτικός δεν είναι μόνο η Αλία, ο παγασιτικός είναι και ο τουρισμός. Όλη η περιοχή του παγασιτικού, από τη μία άκρη, από το Αχίλιο μέχρι το Τρίκερι, είναι μια καθαρά τουριστική περιοχή και όχι απλά τουριστική με τα ξενοδοχεία. Βλέπετε και ο μέσος κάτοικος, ο κάτοικος του Βόλου, ο κάτοικος των περιοχών, θα πάει όλοι να πει το τσιπουράκι, το τρόπο. Όλοι φύγονται. Όλοι είναι μια τεράστια αλλά ζημιά μέσα στην όλη ιστορία. Πέρα από την περιβαλλοντική, είναι και οικονομική. Είναι ζημιά στον τουρισμό, είναι ζημιά στην Αλία. Είχε ζητηθεί σε όλους τους τόνους και σε αυστηρούς τόνους, ακόμη και με εξώδικα από την περιφέρεια Θεσσαλίας να κλείσει το θυρόφραγμα. Τελικά έχουμε ένα κενό προς αυτό. Αν λειτουργεί τελικά, συνεχίζει να στέλνει. Εγώ είχα νερά. Είχα ακούσει χωρίς να έχω γνώση του θέματος ότι έπρεπε να έχει προβλεφθεί ένα σύστημα με ανάστροφες αντλίες και μια σύραγγα που να γυρνάει τα νερά στον ποινιό και να φεύγουν από το στόμιο. Αυτό δεν, πουθενά από όπου ρώτησα δεν είδα να έχει πραγματοποιηθεί ή να γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, το θυρόφραγμα επελέγει, όπως και επελέγει να σπάσουν τα αναχώματα και να έρθει το νερό στις παρακάρλιες περιοχές, πνίγοντας τον κάμπο για να μην πνιγεί η Λάρισα. Είναι γνωστό αυτό. Η επιλογή είχε και, ξέρετε, κάθε επιλογή έχει τις συνέπειές της. Θα μπορούσε να έχει και μετριασμένες συνέπειες ενδεχομένως, αν γινόταν μια πιο ολολογισμένη απεκτόνωση. Και επίσης ένα σχέδιο εκένωσης. Ξέρετε ότι αφήσαν 6-8 ώρες να πάνε άπρακτες, αφήσαν τα ζωντανά να πνιγούν μέσα που, εν πάση περιπτώσει, βόσκανα μέριμνα, αφήσαν τα καρούλια τους, τα τρακτέρ τους, τα μηχανήματά τους. Οι άνθρωποι δεν ξέραν τίποτα. Μπορούσε ακόμη και έτσι να έχει σωθεί έστω και κάτι. Αλλά τώρα μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Δεν μιλάμε για μικρές απώλειες. Μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή της γης. Μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου. Μάλιστα, αυτό τώρα απαιτεί τεράστια, τιτάνια προσπάθεια για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τα πράγματα. Κυρία Τσαγανό, τώρα επειδή βρισκόμαστε λίγα 24 ώρα πριν από τις κάλπες του δεύτερου γύρου των εκλογών, θεωρείτε ότι μπαίνουν ζητήματα σε περίπτωση εκλογής του κύριου Κουρέτα, κάποια πράγματα για τη Μαγνησία να πάνε πίσω? Ακούσαμε τον Δήμαρχο Βόλου να ανησυχεί για το ενδεχόμενο εκλογής του κυρίου Κουρέτα και να λέει ότι έργα ενδεχομένως να χαθούν, κονδύλια να χαθούν. Κοιτάξτε, η κινδυνολογία και η παραπληροφόρηση σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι έχει χτυπήσει κόκκινο. Είναι δυνατόν ποτέ να πει κανείς ότι ένα πρόγραμμα διασφαλισμένο με ευρωπαϊκούς κανονισμούς, με εθνική νομοθεσία, με εγγυημένες λειτουργίες διοίκησης,
Λειτουργούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία, σε ένα κράτος ευνομούμενο, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε όλοι μας. Είναι διασφαλισμένη η συνέχεια των θεσμών και είναι η βασική αρχή αυτή της διοίκησης. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι η δική μας περιφερειακή αρχή θα είναι αυτή που θα επισπεύσει όλες τις διαδικασίες, να ολοκληρωθούν όλα τα ενεξελίξει έργα, να ολοκληρωθούν όλα αυτά που είναι σε κρεμότητα και να προβλεφθούν καινούργια και να δοθεί με πλήρη διαφάνεια, με απόλυτη, αν θέλετε, συνεργασία των Δήμων, των λοιπόν θεσμών, των επιστημονικών φορέων και της κοινωνίας, κυρίως της τοπικής, να δοθούν και άλλα και να δοθούν και άλλα έργα. Αυτό που θέλει να κάνει η δική μας περιφερειακή πρόταση, η δική μας πρόταση για την περιφέρεια, είναι να κάνει έργα, είναι να ξαναφέρει την ανάπτυξη Θεσσαλία, είναι να ξανασυγκροτήσει αυτά που διαλύθηκαν, να κάνει τα πάντα καλύτερα, όχι έτσι όπως ήταν, καλύτερα, με βάση τις προδιαγραφές που θέτουν πλέον οι διεθνείς προϋποθέσεις που απαιτούνται και για, αν θέλετε, και για την μεταβολή του κλίματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είπε ήδη ο επικεφαλής μας. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που πρέπει να λειτουργούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα έργα με προδιαγραφές παρελθόντος. Η κλιματική αλλαγή ήρθε. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Κυρία Τσαγανού, τώρα τι, σε σχέση με τα αποτελέσματα της περασμένης Κυριακής, αναλύοντάς τα, διαβάζοντάς τα, γιατί στη Μαγνησία πρώτος ο συνδυασμός του κυρίου Κουρέτα σε αντίθεση με τους υπόλοιπους νομούς και τις Βόρειες Ποράδες, που εκεί υστερούσε το ψηφοδέλτιο έναντι του Κώστα Αγοραστού. Στη Μαγνησία πρώτος ο κύριος Κουρέτας. Γιατί αυτό? Στη Μαγνησία πιστεύω ότι καταρχήν οι κάτοικοι αντελήφθησαν σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο τι ακριβώς έφταιξε. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες 4 ώρες πριν καταρρεύσει μια γέφυρα, η γέφυρα πληρεί όλες τις προδιαγραφές και είναι καλή και στατικά επαρκής και η γέφυρα να καταραίει 4 ώρες μετά. Δεν μπορείς να λες στον πολίτη, στο πουρί, σε συγκέντρωση κατοίκων, η περιφέρεια είναι δίπλα σας, κάνει τα πάντα, έχει κάνει όλο αυτό το υπέροχο έργο και αμέσως μετά να πέφτουν οι γέφυρες, να πέφτουν οι δρόμοι. Κατάλαβαν πολύ καλά οι πολίτες της Μαγνησίας, γιατί το είδανε στο πετσί τους. Το είδαν, αν θέλετε, μέσα στο σπίτι τους. Είδαν την καταστροφή, βίωσαν την καταστροφή των δικτύων, των υποδομών και όλο αυτό τους έχει φέρει στην κατάσταση που, εν πάση περιπτώσει, δεν το βίωσαν όμως. Όμως θέλω να σας πω κάτι άλλο. Και πάλι και στη Μαγνησία το ποσοστό θα ήταν πολύ μεγαλύτερο αν οι πολίτες ερχόταν στην κάλπη μαζικά. Γιατί άκουγα από όλο αυτόν τον καιρό που εγώ από την αρχή, από τις πυρκαγιές, τις πρώτες πλημμύρες και τις δεύτερες, πριν την προεκλογική περίοδο, ήμουνα συνεχώς δίπλα στους ανθρώπους που είχαν πρόβλημα. Άκουγα την απόγνωσή τους και την οργή τους, ταυτόχρονα όμως και την αηδία τους προς το σύστημα. Έλεγαν λοιπόν. Δηλαδή, εκεί που, ας πούμε, στο διατάφτα, λέγαν όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν θέλουν να μου πούν όλοι οι ίδιοι είστε. Και εγώ τους έλεγα δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Γιατί μπορεί να είμαστε ίδιοι, αν λέτε εσείς αυτό, μπορεί να είμαστε και χειρότεροι, αλλά ξέρετε, μπορεί να είμαστε και καλύτεροι. Και δώστε μας την ευκαιρία μετά από τόσα χρόνια που βλέπετε ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως έπρεπε, να σας αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι και ότι είμαστε πλάι σας. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Οι πολίτες της Μαγνησίας, οι πολίτες του Βόλου, οι πολίτες της Θεσσαλίας. Πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί τους. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να τα κάνουμε καλύτερα. Θα μπορέσουμε να κάνουμε ξανά όλα αυτά που έχουν γκρεμιστεί. Και όλα αυτά θέλουν, ξέρετε, πάρα πολύ γνώση, εμπειρία. Θέλουν θέληση, θέλουν αυταπάρνηση. Δεν είναι δυνατόν να πάει κανείς και να πιστεύει ότι θα πάει και θα πάει σε ένα γραφείο και με ένα μαγικό ραβδάκι θα λύσει τα προβλήματα. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν τόσο μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά όλων μας και τόσο μεγάλη αφοσίωση για να μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά κυρίως χρειάζεται αγάπη για τον τόπο μας, αγάπη για αυτό που θέλουμε να υπηρετήσουμε και θέλουμε τους ανθρώπους δίπλα μας. Θέλουμε να μας εμπιστευτούν και να ξέρουν ότι εμείς αυτό θα πολεμήσουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Ένα καλύτερο αύριο για αυτούς. Αυτό λοιπόν το μήνυμά σας για τις κάλπες που έρχονται, η συμμετοχή. Συμμετοχή. Μαζική συμμετοχή. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Άκουγα παλιά από το φωνή λαού, οργή Θεού. Αν ο ψήθυρος και η φωνή του καθενός μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και όλοι λένε πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό δεν εκφραστεί στις κάλπες, δεν γίνει το ποτάμι αυτό που θα φτάσει ως εκεί να εκφράσει την αντίθεσή του, να εκφράσει την άρνησή του, να πει το όχι μέχρι τώρα ως εδώ. Αν δεν γίνει αυτό, από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε άξιοι της τύχης μας για άλλα 5 χρόνια ή και για το μέλλον, αν θέλετε, θα έχουμε τα ίδια, γιατί αυτά έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και δεν θα έχουμε δει την αλλαγή, δεν θα έχουμε δει αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσαγανού. Καλό απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σαμακολή, και τους τηλεθεατές σας.